Και σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε Μάζη, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Μάζη, κατευθείαν έρχομαι στο θέμα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, επειδή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το ρόλο των μεγάλων παικτών ισχύως τις παρακολουθείτε δεκαετίες, θέλω να μας εξηγήσετε αν ισχύει πια η μετατόπιση για την προμήθεια των αναβαθμισμένων F-16 ή και καινούριων F-16 της Τουρκίας από ένα θέμα προσαρμογής στην νομιμότητα της Τουρκίας με την απαγόρευση υπερπτήσεων, παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο και στην Κύπρο, αν έχει μετατραπεί σε ένα θέμα ότι για να πάρεις τα F-16 πες το ναι στη Σουηδία, ή λάθος το καταλαβαίνουμε? Κοιτάξτε, κανένας μέχρι στιγμής δεν εστράφει εναντίον της ρήτρας Μενέντες, όπως την αποκαλώ εγώ, η οποία επιβάλλει την μη επιθετική χρήση των αποκτηθισωμένων F-16 από την Τουρκία, εάν και πότε, εναντίον της Ελλάδος. Αυτό το λέω γιατί, διότι δεν ετέθη μέχρι στιγμής θέμα αλλαγής κατευθύνσεως ως προς αυτό και νομίζω ότι δεν θα τεθεί τελικώς, δηλαδή δεν θα αλλάξει αυτή η ρήτρα, διότι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει και την αμερικανική υπερδύναμη είναι η, ας το πω έτσι χαριτολογώντας, η ευημερία και η σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Ένα τέτοιο ζητούμενο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με την κατάργηση της ρήτρας Μενέντες, οπότε είναι πολύ λογικό, ορθολογικό θα έλεγα, να μην καταργηθεί. Ακόμη και αν η Τουρκία συμφωνήσει και εντάξει με την υπογραφή της και την κύρωση της Μεγάλης Τουρκικής Ένωσης Συνέλευσης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι η ρήτρα Μενέντες θα καταργηθεί για το συμφέρον των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, αν έχουν πλέον τόσο απολέσει την αντίληψή τους της υψηλής στρατηγικής οι Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να θέσουν εν κινδύνο το οικοδόμημα το οποίο χτίζουν έναν αιώνα, τότε εντάξει, τι να πω. Άρα, κατά τη γνώμη σας, ο Αμερικανικός παράγοντας αναζητά μια χρυσή τομή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Ακριβώς. Και μια χρυσή τομή η οποία, ας μην γελιόμαστε, θα βασίζεται πού? Θα βασίζεται στο βαθμό υποχωρήσεων που έχει σκοπό να κάνει η Ελλάδα και στο βαθμό απαιτήσεων που έχει σκοπό να διεκδικήσει η Τουρκία. Το λέω όπως ακριβώς φαίνεται πως γίνεται, ούτως ώστε να είμαστε και ρεαλιστές στην αντιμετώπιση. Όχι ότι το αποδέχομαι, έτσι, προς Θεού. Με ρωτάτε να κάνω μια ανάλυση και σας λέω αυτό που βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι ότι οι Αμερικανοί ξέρουν ότι οι υποχωρήσεις θα γίνουν από πλευράς Ελλάδος και ότι θα κοιτάξουν να κάνουν την Τουρκία να απαιτήσει όσο το δυνατόν λιγότερα, ούτως ώστε αυτές οι απαιτήσεις της, οι επιπλέον και οι έκνομες, οι οποίες τελικά θα εγκριθούν, να μην είναι πολλές, να διευκολύνουν και τη θέση της Ελλάδος και τη θέση της ελληνικής κυβερνήσεως για την ακριβή. Άρα το δικό σας συμπέρασμα από την έλευση Μπλίνκεν σε Κωνσταντινούπολη και Χανιά είναι ποιο? Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι ο κύριος Μπλίνκεν έκανε δύο πράγματα. Και μάλιστα το πρώτο το θεωρώ ακόμη πιο σοβαρό και ακόμη πιο επικίνδυνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το πρώτο που έκανε ήταν ουσιαστικά, διάβασα προσεκτικά τα λόγια του, ήταν ουσιαστικά να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα είδος εγκυήτριας δύναμης για τη Γάζα. Ήταν αυτό το οποίο φοβόμουν εξ αρχής και το οποίο είχα πει και στην εκπομπή σας και σε κυπριακά κανάλια τα οποία την επομένη του πολέμου με φιλοξένησαν και είπα η Τουρκία προσπαθεί να μετατραπεί σε εγκυήτρια δύναμη στη Γάζα διότι με αυτό θα ελέγξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οψέποτε οριστισωμένη της Γάζας και με τον ορισμό αυτόν και την εγγύηση της Τουρκίας επί του ορισμένου αυτού
μεγέθους, θα μπορέσει να ασκήσει εκβιασμό και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ και βεβαίως και στην Κύπρο. Αυτό είναι που φοβάμαι πάρα πολύ και το φοβάμαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και με δεδομένη μια στάση της Ελλάδος υποχωρητική, θα στρέψει ουσιαστικά το γεωστρατηγικό βλέμμα και του Ισραήλ αλλά και της Αιγύπτου υπέρ της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί παραδείγματος χάρη η κίνηση που έκανε η Τουρκία οθώντας τη Λιβύη να ασκήσει τον ορισμό των θαλασσίων ζωνών της όπως τον όρισε εσχάτως, που είναι παντελώς παράνομο, βασίζεται σε ένα παντελώς παράνομο κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης. Και βεβαίως η Ελλάδα δεν απάντησε σε αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Μάζη, μισό λεπτό, γιατί είπατε κάτι κρίσιμο, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει ή αυτοί που το κατάλαβαν το άφησαν να περάσει κάτω από το χαλί. Το κρίσιμο δεν είναι απλά το ότι επανεβεβαίωσε χωρικά ύδατα 12 ναυτικά μίλια και συνορεύουσα άλλα 12. Το κρίσιμο είναι αυτό που είπατε. Κλείνοντας τον κόλπο της Σύρτης, ο υπολογισμός έστω και της μέσης γραμμής στην ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης έρχεται βορειότερα προς τη Γάβδο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Σαφέστατα, αυτό είπα. Ναι, κάνετε πολύ καλά που το σημειώνετε, γιατί για μένα μερικά πράγματα ίσως είναι δεδομένα, αλλά δεν είναι για τους φίλους μας που μας ακούν. Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι η Ελλάς εδώ δεν αντέδρασε. Η Ελλάς έπρεπε αμέσως να αντιδράσει και με επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και με δημοσίευση χάρτου, ο οποίος με βάση το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίο οφείλει να επικαλεστεί, να στέλνει στο Γραφείο Ωκεανών και Θαλασσών τις δικές της συντεταγμένες, οι οποίες είναι νόμιμες και οι οποίες έχουν επικυρωθεί από το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίο δεν θέλουμε ούτε να ακούμε ούτε να αναφέρουμε εδώ στην Ελλάδα, στρεφόμενοι εναντίον των ιδίων συμφερόντων μας, την ίδια στιγμή που λέμε ότι είμαστε εγκυροβολημένοι στο διεθνές δίκαιο. Αυτό η Αίγυπτος το βλέπει με πολύ κακό μάτι και χάνει την εμπιστοσύνη της σε ένα δυνητικό σύμμαχο όπως η Ελλάδα. Και λέει, εφόσον η Ελλάς δεν δύναται να προστατεύσει τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα, πολλο μάλλον δεν θα προστατεύσει τα δικά μου, τα οποία πλήττονται από αυτόν τον ορισμό της Λιβύης. Συνεπώς, μήπως πρέπει να βρω καλύτερο και εγκυρότερο συνομιλητή, π.χ. την Τουρκία, ούτως ώστε να κάνω τη δουλειά μου και να δεχτώ μερικές προτάσεις της Τουρκίας, οι οποίες μου λένε να μοιράσω και την απόσταση από την Κύπρο μαζί της, να μοιράσω και μετά τον 28ο μαζί της και να κάνουμε τη δουλειά μας και να βγω και κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση και να αφήσω την Ελλάδα, η οποία είναι ασθενής και η οποία δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει ούτε τα δικά της συμφέροντα. Και φοβάμαι ότι αυτές οι σκέψεις θα μεταδοθούν και στην Ισραηλινή ηγεσία, η οποία θα σκεφτεί ακριβώς αυτό. Προκειμένου λοιπόν να έχω μια Τουρκία η οποία να με εκβιάζει με την οψέποτε οριστισωμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γάζας, η οποία Τουρκία κατάφερε στη συνείδηση των Αμερικανών να αναβαθμιστεί ως συνομιλητής του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ως εγκύτρια δύναμη της Γάζας, καλύτερα να συζητήσω με την Τουρκία παρά να συζητήσω με οποιονδήποτε άλλον. Αυτά με τρομάζουν. Άρα κύριε Μάζη, αυτό που ήρθε στην επιφάνεια και λίγες μέρες μετά την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, πρώτο, γιατί είναι δύο έχουν έρθει στην επιφάνεια, το πρώτο ότι η χώρα παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο διότι δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα του χωροταξικού στη θάλασσα, που είναι στην ουσία χωροταξικό της ΑΟΣ, αυτό είναι, για να καταλαβαινόμαστε. Προσέξτε, ναι? Ο χωροταξικός θαλάσσιος σχεδιασμός δεν είναι δικαίωμα απλώς. Είναι υποχρέωση. Υποχρέωση, σωστά. Σας βάζει στα αίματα, αυτή η αβελτηρία, μήπως τελικώς δηλαδή, για να μην θυμώσουν οι Τούρκοι με βάση τη διακήρυξη των Αθηνών. Και γιατί έτσι μας έχουν πει και οι καλοί σύμμαχοι οι Αμερικανοί. Εμείς έχουμε αυτή τη διαρκή αναβλητικότητα στο δικαίωμα και υποχρέωση, όπως σωστά λέτε. Το ερώτημά σας είναι ρητορικό, κύριε Σαχίνη, και ως τέτοιο το εκλαμβάνω. Και τι απαντάτε? Απαντώ πολύ απλά με αυτό που σας απάντησα, το κάνω και πιο σαφές. Ότι η Ελλάς μπορούσε να πει πολύ απλά, βεβαίως και προβαίνουμε στο χωροταξικό σχεδιασμό θαλασσίων ζωνών σε ό,τι μας αφορά, υιοθετώντας το χάρτη της Σεβίλης, ο οποίος πώς έγινε? Με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Δεν το έκανε ο Μάζης.
Ναι, σωστά. Σωστά το λέω. Ο χάρτης που έκανε ο Μάζης ήταν ο ίδιος. Έτσι. Αλλά διορθώνει μάλιστα σε κάποια σημεία το χάρτη της Σεβίλης. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη τον έκανε. Η Ευρώπη τώρα μας εγκαλεί. Τι πιο απλό από μια απάντηση στην Ευρώπη. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αποδεχθούμε το χάρτη της Σεβίλης ως θαλάσσιο χωροταξικό. Τελεία. Κύριε Μαζί. Δεν το κάνουν όμως για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Ο κύριος Καριώτης, ο Θόδωρος, που θυμάμαι ότι σε ένα debate για την ΑΟΣ, από τη μια ήσασταν εσείς και ο κύριος Καριώτης, και από την άλλη ήταν ο κύριος Ροζάκης και κάποιοι άλλοι πανεπιστημιακοί περί της αξίας ΑΟΣ. Ο κύριος Καριώτης είπε περιληπτικά, με άλλο τρόπο αυτό που λέτε εσείς, ότι οι Αμερικανοί στην ουσία λένε στη μεν Τουρκία ξέχνα τους παραλογισμούς στο Αιγαίο, αλλά και στην Ελλάδα λένε δώσε κάτι από τα δικά σου κυριαρχικά δικαιώματα, όχι κυριαρχία, στην Ανατολική Μεσόγειο και εν προκειμένου στην ΑΟΣ. Και μάλιστα λέει ότι εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό που είπατε κι εσείς, πέραν του 28ου. Μήπως εδώ οι αναμονές είναι να έρθει να κουμπώσει και η Τουρκία αντί να πάμε εμείς πιο πέρα τον 28ο μεσημβρινό, και έτσι να κόψουμε και την όποια γειτνίαση. Αυτά τα γράφω σε επιστημονικά δημοσίευμα από το 2001. Αυτό όμως πρακτικά δεν σημαίνει σύμπλεγμα Καστελορίζου τέλος. Βεβαίως και αυτό σημαίνει. Γιατί όταν στο Πολίτικο ο σημερινός πρωθυπουργός μας έχει δηλώσει ότι είναι αμφισβητούμενη περιοχή, έτσι, και όταν πριν την έναρξη του διαλόγου του περιβοήτου έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε υποχωρήσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε χρειά μαρτύρων άλλων. Επίσης, βάζοντας και τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίδη ότι οι κόκκινες γραμμές μας είναι τα 6 μίλια, ο οποίος κύριος Γεραπετρίδης τότε το είχε πει ως υπουργός Προεδρίας, αν δεν απατώνει. Σωστά. Ομοιόφιλε, ουσιαστικά υπερβαίνοντας και καπελώνοντας τον κύριο Δένδια. Τώρα αμύφθηκε για αυτή τη φράση. Έγινε υπουργός εξωτερικών. Αναβαθμίστηκε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχω χρέα μαρτύρων άλλων. Βλέπω τι γίνεται. Και όταν με τη διακήρυξη των Αθηνών, τι κάνουμε. Αυτοδεσμευόμεθα. Και για να το πω και ακόμη πιο γλαφυρά, ουσιαστικά ευνοχιζόμεθα. Οι ίδιοι. Διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις και να δηλώνεις καλές προθέσεις μη έχοντας καθαρίσει το τραπέζι από έκνομες δηλώσεις και πράξεις, όχι μόνο δηλώσεις, της Τουρκίας, όπως είναι το Κάζους Μπέλι, όπως είναι το Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο, όπως βλέπετε, τουρκολιβικό μνημόνιο έχει συνέχεια, διότι η Λιβύη πλέον κάνει χρήση. Διότι το τουρκολιβικό μνημόνιο θεώρησε νόμιμο το κλείσιμο της Σύρτης. Σωστό. Που έκαναν οι Λίβοι. Έχετε δίκιο. Οπότε το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι εκείνο το οποίο έπρεπε η Τουρκία να σκεφτεί ότι δεν έπρεπε να του δώσει προεκτάσεις και να μην βγάζει την ουρά της τώρα λέγοντας ότι η Λιβύη το έκανε. Μα η Λιβύη το έκανε βασιζόμενη στη δική σου παράνομη ενέργεια. Ως εκ τούτου η διακήρυξη των Αθηνών και το πνεύμα της και το γράμμα της πλήττεται. Και δεν πλήττεται από την Ελλάδα, πλήττεται από την Τουρκία. Γιατί κανείς δεν λέει αυτό το προφανές εδώ στην Ελλάδα. Κύριε Μάζη, πλήττεται όπως ρωτούν ακροατές ακόμη και ασκήσεις, από ασκήσεις τύπου θαλασσολικός. Βεβαίως και πλήττεται. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δεν μπορείς να δεσμεύεις αυτές τις περιοχές και για τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Λέει ο Πέτρος εδώ, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μάζη. Και την ίδια ώρα που εμείς κάνουμε τέτοιου τύπου συμφωνίες ή συζητήσεις, η Τουρκία ξεφορτώνει βαρύ οπλισμό στην παράνομη περιοχή ως κατάληψη της Αμοχώς του, και στην Κύπρο διευρύνει τις απαιτήσεις και διεκδικήσεις ακόμη και πάνω στην ουδέτερη ζώνη. Γιατί το κατάγγειλε κανένας αυτό? Και όταν λέω κανένας, δεν εννοώ το φίλο μου το Γιάννα το Χαραλαμπίδη. Προς Θεού, ο άνθρωπος είναι επιστήμον, λέει αυτό που πρέπει να πει.
Εννοώ από υπεύθυνες κρατικές αρχές. Κατάγγειλε κανένας από την Ελλάδα ή την Κύπρο την υπόθεση της αμοχώς του? Και με ποιες ενέργειες? Και δεν μου λέτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει δύο αποφάσεις για την αμόχωση του, τι ακριβώς αντιδράσεις είχε? Καμία. Έλα μου, πέστε μου κάτι, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τι αντιδράσεις είχε για την Πύλα ή την Αραδίπ? Καμία. Μπράβο. Συνεννοηθείτε. Λοιπόν, πού βασιζόμεθα εμείς? Πού βασιζόμεθα, κύριε Σαχίνη? Γι' αυτό λέω ότι ή θα σοβαρευτούμε και θα δούμε το ανάποδο γάμα του ελληνισμού, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος, να συλλειτουργεί σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, ή αυτοακυρωνόμεθα ως ελληνισμός στη Μεσόγειο, και αυτό θα το πληρώσουμε ως αντικείμενα, ως υποκείμενα αυτής της μεγάλης εθνικής ομάδας που λέγεται ελληνισμός. Θα το πληρώσουμε όλοι. Και ξέρετε κάτι, μιλάει κάποιος και λέει, μα κοίταξε, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς πρωτίστως, κύριε καθηγητά μου, είναι η οικονομία. Αυτά που λέτε εσείς ενοχλούν την οικονομία. Όχι, κάνουν λάθος. Και εμένα με ενδιαφέρει αφάνταστα η οικονομία, όσο δεν φαντάζονται. Αλλά εκείνο το οποίο θα τους πω είναι το εξής. Σε ένα εδαφικό σύμπλοκο όπως είναι η Ελλάς και η Κύπρος, η οικονομία βλάπτεται απεριόριστα όταν αυτό το σύμπλοκο δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει την εντύπωση και το κλίμα στο μελλοντικό επενδυτή ότι διατηρεί την ασφάλεια των κεκτημένων του. Κανένας δεν αγοράζει οικόπεδο για να κάνει επένδυση με ελλιπείς τίτλους ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Είναι η ίδια ακριβώς κλίμακα και την ίδια ακριβώς αναγωγή πρέπει να κάνουν όσοι νεοφιλελεύθεροι θεωρούν ότι η οικονομία είναι το πάν. Εκτός αν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο κύριος των οικονομικών αυτών δραστηριοτήτων. Αν αυτό δεν τους ενδιαφέρει και είναι απάτριδες και είναι πολίτες του κόσμου, τότε καμία αντίρρηση, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, οι οποίοι δεν είμαστε, δεν πρέπει να το σκεφτούμε. Λέει εδώ ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Μάζη. Τι συζητάτε τώρα, λέει, περί ιδιοκτησίας? Εδώ η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ είπε ότι ακόμη και οι νησίδες δεν διαθέτουν χωρικά ύδατα. Ναι, καλό θα κάνει αν το είπε, γιατί δεν το ξέρω. Δεν το είπε. Και... το έχουμε σχολιάσει, ναι, και εμείς εδώ. Μπράβο. Εάν λοιπόν το είπε, καλό θα κάνει να μελετήσει ξανά λιγάκι το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης. Να το ξαναδεί λίγο. Γιατί μάλλον το έχει ξεχάσει. Το έχει ξεχάσει ή εδώ τεκταίνεται κάτι άλλο στο εσωτερικό της χώρας? Δεν θέλω να κάνω θεωρία συνωμοσίας. Εγώ θεωρώ ότι το έχει ξεχάσει. Μάλιστα. Και καλό είναι, επειδή είναι και συνάδελφος, να κάτσει να το θυμηθεί για να το διδάσκει και σωστά στους φοιτητές. Ο Κώστας μου λέει εδώ, σωστά τα λέει ο κύριος Μάζης, το παράνομο τουρκολιβικό παράγει τελικά αποτελέσματα και η κίνηση της Λιβύης η τελευταία δεν είναι τυχαία. Θέλω, λέει, να πει στον κύριο Μάζη ότι η τουρκική ΤΡΑΟ συμμετέχει στις έρευνες των δρογονανθράκων στη Λιβύη. Να μην ξεχνιόμαστε, λέει. Μα σαφώς και συμμετέχει. Μα σαφώς και συμμετέχει. Και σε αυτό εμείς έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ακριβώς καταγγέλλοντας το κλείσιμο του κόλπου της Σύρτης στα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Έτσι. Και επιπλέον να έχουμε αντιδράσει έχοντας ορίσει τις δικές μας νόμιμες συντεταγμένες, όπως αυτές προκύπτουν από το χάρτη της Σεβίλης, των οποίων ήρθαν ανάλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι και αυτοί φαίνεται έχουν ξεχάσει αυτά που έχουν διαβάσει, και τον όρισαν ως ιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή ένα έγγραφο το οποίο στηρίζει το διεθνές δίκαιο, τη νέα συνθήκη και τα εθνικά συμφέροντα βάση του δικαίου. Δεν πλήρωσε κανένας Έλληνας ή κανένα ελληνικό λόμπι ή καμία ελληνική εθνικιστική ΜΚΟ το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης για να χαράξει αυτόν τον χάρτη. Το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης, που ξέρετε ότι η Ισπανία δεν χαρακτηρίζεται για το φιλελληνισμό της, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πολύ περισσότερο φιλοτουρκική είναι από ότι φιλελληνική. Έτσι, ας χρησιμοποιήσουμε και εμείς μερικές λέξεις κλισέ. Λοιπόν, δεν επενεύει η Ελλάς για να χαραχθεί αυτός ο χάρτης.
με εντολή ευρωπαϊκή το Πανεπιστήμιο της Σεβίλης και εφαρμόζοντας επιστημονικούς κανόνες, τους οποίους οι δικοί μας συνάδελφοι εδώ από ό,τι βλέπω θέλουν να τους ακυρώσουν. Οπότε πρωτίστως να πάνε να τσακωθούν με τους συναδέλφους τους στη Σεβίλη και να τους πούνε ότι είναι αγράμματοι και ότι αυτοί οι χάρτες που γράφουν και παίρνουν τα ευρωπαϊκά χρήματα είναι εντελώς λάθος. Αυτό να τους πείτε την άλλη φορά που θα πούνε τέτοια πράγματα. Να σηκωθούν και να πούν στους συναδέλφους τους της Σεβίλης ότι είναι αγράμματοι, αστοιχείωτοι και ότι δεν γνωρίζουν διεθνές δίκαιο. Για να γίνει μια συζήτηση μεταξύ τους και να βγάλουμε και εμείς οι υπόλοιποι αφελείς συμπέρασμα. Λέει εδώ ο Νικόλας, καλημέρα κύριε Μάζη. Μήπως στην περίπτωση της Ελλάδας ισχύει το αντίθετο, ένα σαφές, άσαφες ιδιοκτησιακό καθεστώς να αποτελεί κίνητρο για όποιον επίδοξο επενδυτή, αφού ένα τέτοιο καθεστώς με το χρόνο και τη χρησικτησία μπορεί να το οικειοποιηθεί? Ναι, προσέξτε, επειδή αυτό το περιέλαβα στη φράση μου, είπα δηλαδή εκτός εάν αυτοί οι πολίτες του κόσμου, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται ως σύνδεση του εαυτού τους με κάποια πατρίδα, δεν ενδιαφέρονται για το καθεστώς ιδιοκτησίας αυτών των επενδύσεων και ενδιαφέρονται απλώς να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο και κάποιο ρόλο σε αυτού του είδους τις επενδύσεις για την προσωπική τους ατζέντα και ευημερία. Αυτό είπα. Βεβαίως και καλά το καταλαβαίνει ο φίλος μας ο Νίκος. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι που δεν το αντιλαμβανόμεθα έτσι, που βλέπουμε τον ελληνισμό σαν ένα καράβι ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και αποκτά ρογμές και οπές και μπαίνουν τα νερά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι οι αφελείς θα πάμε στον πάτο όλοι μαζί. Αυτό λέω εγώ. Κύριε Μάζη, αισθάνεστε, νιώθετε ή από την ανάλυση που κάνετε ότι μπορεί να είμαστε κοντά σε ένα τραπέζι που θα οδηγεί σε μια συμφωνία με υποχωρήσεις? Σας έχω ξαναπαντήσει σε αυτή την ερώτηση μονολεκτικά, κύριε Σαχίνη. Ναι. Μονολεκτική είναι η απάντηση. Και όπως λένε και οι γραφές, το ναι, ναι και το ου, ου, τα υπόλοιπα εκ του πονηρού. Το ναι μεν αλλά διότι το οποίον δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όποιος θέλει να τα δει και να τα πει, πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να το κάνει με τα λόγου γνώσεως, νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Εγώ αυτό ασκώ. Υπό την έννοια αυτή, εσείς πώς είδατε τις δηλώσεις περί παροχημένης συνθήκης της Λοζάνης στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης του κύριου Συρίγου? Κοιτάξτε, ο κύριος Συρίγος έδωσε ορισμένες εξηγήσεις μετά, τις οποίες οφείλω πραγματικά να δεχθώ, διότι έδειξε ότι ήταν μια αστοχία λόγου η οποία προήλθε μάλλον, εικάζω εγώ, από το περιορισμένο του χρόνου στο οποίο είχε για να αναπτύξει το θέμα του. Και επειδή και τον εκτιμώ και τον θεωρώ φίλο, εκτιμώ ότι αυτού του είδους τις αστοχίες πρέπει να προσέχει. Γιατί ο περιορισμένος δημόσιος χρόνος, ο οποίος προσφέρεται από τα ηλεκτρονικά μέσα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος να σε παρασύρει σε εκφράσεις οι οποίες θα έχουν νόημα βλαπτικό για τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί όταν ομιλείς ως καθηγητής διεθνούς δικαίου και διεθνούς πολιτικής, φυσικά για τα εθνικά συμφέροντα θα ομιλείς. Δεν ήταν στις προθέσεις, πιστεύω, του κυρίου Συρίγου να βλάψει τη χώρα. Γι' αυτόν τον λόγο άκουσα με πολύ προσεκτικό αυτά τα οποία είπε και θεωρώ ότι επανόρθωσε το γλωσσικό αυτό ατόπιμα. Μάλιστα. Τώρα, ρωτάει εδώ ένας φίλος, πώς κρίνει ο κύριος Μάζης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται να πιέζουν εμάς την ίδια ώρα που λένε ότι είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοί τους από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα και στην ουσία να ταΐζουν όπως ταΐζουν την Τουρκία? Τόσο πολύ ανάγκη την έχουν? Ο οποιοσδήποτε διαμεσολαβητής εντός ή εκτός εισαγωγικών, πολλό μάλλον όταν είναι και η ηγεμονική δύναμη, ενδιαφέρεται να πιέσει την πλευρά εκείνη στη διαμεσολάβηση την οποία πράττει, η οποία είναι περισσότερο ευάλωτη σε πιέσεις και περισσότερο πρόθυμη
σε υποχωρήσεις. Και ξαναλέω, δεν άκουσα τον κύριο Ερντογάν να μιλάει για υποχωρήσεις της Τουρκίας εν όψη αυτών των διμερών επαφών Ελλάδος-Τουρκίας που κατέληξαν αφενός μεν στην για μένα κατάπτυστη διακήρυξη των Αθηνών, έτσι. Άκουσα όμως τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αναφέρεται σε υποχωρήσεις ρητός. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δημιουργώ εγώ από το ασθενές και μη ικανό μυαλό μου. Είναι κάτι το οποίο το άκουσα. Ξέρετε, κύριε Μάζη, επειδή πρόσεξα τη διατύπωση που κάνατε για τον κλειδάριθμο Μενέντες στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, η ελληνική πλευρά σε κάθε τόνο λέει ότι για μας δεν σχετίζονται τα F-35 με τα τουρκικά F-16, είναι θέμα της Τουρκίας. Δεν λέει όμως και από την άλλη η Ελλάδα, η Αθήνα, δεν λέει από την άλλη ότι τα F-16 στην Τουρκία προφανώς και συναρτώνται, αυτό που λέει και το αλλοαμερικανικό λόμπι και η ομάδα Μενέντες με τις παραβιάσεις υπερπτήσεις στο Αιγαίο κτλ. Δεν τα λέει αυτά. Άρα, πολλό μάλλον που αν το έλεγε, τι θα έκανε παρά να ενισχύει το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης των Αθηνών. Άρα αφίσταται ακόμα και από τα ελάχιστα, τα ψυγματικά δικαιώματα που της δίνει η διακήρυξη των Αθηνών. Ναι, άρα να σας ρωτήσω, ο αμερικανικός παράγοντας που καίγεται για τα δικά του συμφέροντα και καλά κάνει για τα δικά του συμφέροντα, δεν εισπράττει. Μάλιστα, δεν εισπράττει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν ενοχλείται από αυτά τα F-16. Αυτό είπα προηγουμένως, ότι εκείνο το οποίο θα κάνει ο δυνητικός μεσολαβητής και ο υπαρκτός μεσολαβητής σε αυτή την περίπτωση θα είναι να πιέσει την πλευρά η οποία είναι έτοιμη να δεχθεί πιέσεις. Δεν θα πιέσει την άλλη. Γιατί, τι τον ενδιαφέρει τον Αμερικανό αυτή τη στιγμή? Τον ενδιαφέρει το F-ZIN και η ασφάλεια της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Εάν η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ είναι ισχυρή και ασφαλής με θυσίες κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτές τις οποίες προαναγγέλουν οι δηλώσεις περί μη αποδεδειγμένης κυριαρχίας των βραχονισίδων των ελληνικών, έτσι, αυτές που στη Λοζάνη ονομάζονται εξαρτήματα των νήσων, προσέξτε, λένε ότι δεν αναφέρονται. Μα φυσικά και αναφέρονται με τον όρο εξαρτήματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε προειδεάζουν για αυτά και σου ετοιμάζουν το έδαφος για να τα δεχτείς, τότε φυσικά καταλαβαίνεις ότι εσύ θα είσαι εκείνος ο οποίος θα υποστείς τις κυρώσεις, θα υποστείς τη ζημία για την ευημερία της νοτιοανατολικής πτέρυγος. Η νοτιοανατολική πτέρυγη ως σύνολο, σκέπτονται οι Αμερικανοί, θα είναι άφικτη. Η ασφάλειά της θα είναι μια χαρά υπό την ηγεμονία μας και η βασάλη από κάτω, ιδιαίτερα ο βασάλος που λέγεται Ελλάς, θα είναι εκείνος ο οποίος θα πληρώσει, θα κάνει τη θυσία της ηφηγενίας, έτσι, για να μπορέσει να ευημερήσει η νοτιοανατολική πτέρυγα και τα δικά μου συμφέροντα ασφαλείας. Αυτό είναι πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Ξαναγυρνάω στην Κύπρο. Δεν μπορώ να ξεχνάω την Κύπρο. Δηλαδή, αυτό το οποίο έβλεπε ο Νιχάτε Ρίμ το 56, ο Τούρκος αυτός συνταγματολόγος, ο οποίος όρισε, το λέω και για τους ακροατές μας, όχι για εσάς, όρισε τους όρους με τους οποίους η Τουρκία πρέπει να προεκτείνει και να επιβάλλει την ισχύ της στην Κύπρο. Εάν δεν καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο γλαφυρότατα περιέγραψε ο Νταβούτογλου στο στρατηγικό βάθος της Τουρκίας για την Κύπρο. Εάν λοιπόν αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να τα καταλάβουμε, τότε μοιραία δεν μπορούμε να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική η οποία να μπορέσει να απαντήσει στις έκνομες απαιτήσεις της Τουρκίας εις βάρος του ελληνισμού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε 9 διαφορετικά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος που διεπράχθησαν επί του σώματος της Κύπρου χωρίς να τα θέτουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια διμερούς διαλόγου και να τρέχουμε, να σπέβδουμε
να παρακαλούμε την έναρξη του διαλόγου με τα λεγόμενα διπλωματικά κεκτημένα. Ποια είναι αυτά τα διπλωματικά κεκτημένα? Οι υποχωρήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ο Κώστας ο Χατζικοστής, όταν του παρουσίασε το βιβλίο στην Κύπρο, είπε κάτι το οποίο το γράφει και μέσα στο βιβλίο του, το 7 Κύπροι οι πρόεδροι. Είπε ότι αυτό που δεν κατάφεραν οι Τούρκοι μέσα σε 400 χρόνια, μέσα, δηλαδή την εκτούρκευση του νησιού, το κατάφεραν οι πολιτικές ηγεσίες του νησιού μέσα σε 50 χρόνια. Είναι βαριά κουβέντα, από κάτω ήταν οι πολιτικές ηγεσίες, δεν σηκώθηκε κανείς να πει κουβέντα. Κύριε Μάζη, με όλα αυτά πιστεύετε ότι σταδιακά οδηγούμαστε σε δορυφοριοποίηση από την Τουρκία, ανεξάρτητα από το τι θα ήθελε η Αμερική για την περιοχή? Μαθηματικός. Μαθηματικός. Σε φιλανδοποίηση. Μάλιστα, Έλληνες πανεπιστημιακοί είχαν εκφραστεί υπέρ της φιλανδοποιήσεως της Ελλάδος και είπαν και στο τέλος, ποιο είναι το κακό να φιλανδοποιηθεί η Ελλάδα? Τι έπαθε η Φιλανδία δηλαδή? Δεν τα ακούσατε αυτά, δεν τα θυμάστε? Μάλιστα, μάλιστα. Κάποιος εδώ μου λέει, υπό την έννοια αυτή και η πρωθυπουργική ρίση πριν ένα μεγάλο διάστημα, ότι η εθνική κυριαρχία είναι μια σχετική έννοια, μήπως κουμπώνει εδώ? Απολύτως κουμπώνει, μα όλα είναι μέσα στο ίδιο παζλ. Δύο τελευταία ερωτήματα. Το πρώτο έρχεται από ακροατή. Κύριε Μάζη, λέει, σε 20 μέρες έχουμε τη θλιβερή επέτειο των ημείων. Μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε 20 μέρες ή θα αντίκεται στη διακήρυξη των Αθηνών ότι μοχλεύουμε ένα παρελθόν και να αρκεστούμε στο ότι έχουμε το Φατίχ Τερίμ προπονητάρα ή τα σύριαλ και τους παραγωγούς στο Sky? Κάνοντας χαριτωμένο χιούμορ στον φίλο μας, απαντώ. Άλλη ερώτηση, η επόμενη. Μάλιστα. Η επόμενη είναι συναφή με τη νέα σας φοιτητική ζωή στη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία τελικώς μπήκατε. Έχετε εισαχθεί. Ναι. Λοιπόν, μου λέει εδώ και με αυτή θέλω να πω. Σήμερα γράφτηκα κιόλας. Α, μάλιστα. Καλή σταδιοδρομία. Λέει, λέει λοιπόν εδώ ο φίλος ο Νικόλας, μία διαφορετική αλλά λίγο σχετική ερώτηση. Ως φοιτητής των Καλών Τεχνών, πώς θα αποκόνιζε στον καμβάν του την εξωτερική πολιτική της χώρας μας? Έχω ζωγραφίσει ήδη. Χαίρομαι που είναι μέσα στο μυαλό μου ο ακροατής μας. Έχω ζωγραφίσει ήδη την αποθέωση του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Έχω ζωγραφίσει την αποθέωση του Γρηγόρη Αυξεντίου. Και έχω ζωγραφίσει με μορφή αγιογραφίας την Κύπρο. Σαν νέα κοπέλα με φωτοστέφανο. Πρέπει να ξέρετε ότι η Κύπρος στη ζωγραφική μου διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι και θα το διεκδικεί μέχρι να πεθάνω. Να ρωτήσω εγώ και την οικονομική και πολιτική ελίτ της Ελλάδας και το πώς ασκεί την εξωτερική πολιτική, πώς θα ρισκάρατε να τη ζωγραφίσετε, κύριε Μάζη μου? Αφήστε να σας κάνω καμιά έκπληξη. Έχω έκθεση στο Ναύπλιο 7 με 22 Σεπτεμβρίου στην Γκαλερί Β, όπου θα παρουσιάσω 35 κομμάτια μου και τα οποία ως γεωπολιτικός που είμαι και τώρα πια και ζωγράφος με τη βούλα θα είναι άμεσα συνδεδεμένα και με τη γεωπολιτική μας πραγματικότητα, διότι ο λύκος όσο και γεράσει την προβιά του δεν την αλλάζει. Δεν μπορώ να ξεφύγω από την επιστήμη μου. Αυτή η επιστήμη μου είναι που θα τροφοδοτεί και την τέχνη μου σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάζη. Να είστε καλά, κύριε Σάκη. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Δεν τα είπαμε. Καλή χρονιά, ελπίζω να είναι καλύτερη, αλλά θα δούμε. Να είστε καλά.